Σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ, ευχόμενος πρώτα χρόνια πολλά, υγεία, αγάπη, αλληλεγγύη, αισιοδοξία. Μας ενώνει όλους εδώ και οι παραβρισκόμενοι όλοι, αλλά και όλος ο κόσμος της Κέρκυρας, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, και σας καλωσορίζουμε στην Κέρκυρα, το χαμόγελο του παιδιού. Ο αγώνας μας, η αγωνία μας, το χαμόγελο του παιδιού και στην Κέρκυρα να μην σταματήσει. Η αγάπη μας, η αγάπη για τα παιδιά, η ψυχή των παιδιών, το συναίσθημα των παιδιών, η δική μας υποχρέωση και καθήκον για τα παιδιά καθημερινά, αλλά και ιδιαίτερα για τούτες τις μέρες. Και θέλω να χαιρετήσω την πραγματική παστρατιά όλο του κερκυριακού λαού, όλου του κόσμου της Κέρκυρας, εκπρόσωπου φορέων, μια σειρά. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος να μελετήσω, είναι πλέον γνωστό και σας το έχουμε καταθέσει, που πήραν θέση σαφέστατη και ξέφρασαν την αγωνία τους. Δημοτικά συμβούλια, προσωπικότητες, βουλευτές, πολλοί εκπρόσωποι των φορέων, προχθές ένα συλλαλητήριο των παιδιών από τα σχολεία για να εκφράσουν την αγωνία τους, για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, έτσι ώστε πραγματικά, διότι λέμε και το τονίζουμε κύριε Πρόεδρε, ότι για μας τόσα ολόκληρα χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, το χαμόγελο του παιδιού είναι το μεγαλύτερο σχολείο της Κέρκυρας, το μεγαλύτερο σχολείο της Ελλάδας για την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη που χρειαζόμαστε τούτες στις δύσκολες ώρες που περνάει η Κέρκυρα, η χώρα μας, παγκόσμια και το θέμα ακόμα της ειρήνης. Ξεκινώντας πρώτος εγώ, δεν θα με κρυογορήσω, ότι θα μπορούσα να πω πολλά λόγια και χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας έβγαλε μια σχεδόν ομόφωνη απόφαση. Θα παρακαλέσω ιδιαίτερα τον κύριο Πρόεδρο να κάνει μια καλή ανάλυση των όσων περιφέρονται γύρω από το χαμόγελο του παιδιού και συνέχεια θα δοθεί ο λόγος όλους εσάς, όλους, να φέρει την άποψή σας, την πρότασή σας, έτσι ώστε πραγματικά με σύμφωνη γνώμη όλων μας, με αγώνα όλων μας, πολιτεία, αυτοδιοίκηση, κοινωνία της Κέρκυρας, να απαιτήσουμε, να ζητήσουμε το χαμόγελο του παιδιού να συνεχίσει να είναι χαμόγελο στην Κέρκυρα, να είναι χαμόγελο για τα παιδιά, να συνεχίσει να είναι χαμόγελο και για μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους εσάς και παρακαλώ πολύ να πάρετε το λόγο και να συζητήσετε την ανάλυση σας. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι πολύ σημαντικό που το έχω εκφράσει δημόσια πάρα πολλές φορές. Να ξεκινήσω εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου για όλα αυτά τα χρόνια για την αγάπη και τη συμμετοχή και τη συμπαράσταση των Κερκυραίων, των φορέων και όλων όσων αγκάλιασαν το χαμόγελο από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε. Και το κυριότερο απ' όλα δεν το είδαν σαν ίδρυμα και δεν το είδαν σαν δομή. Το είδαν σαν χαμόγελο σαν ζωή. Ξέρετε, όσα ξέρει κάποιος που παλεύει σε κάποια μετερίζια, είναι δύσκολο μπορεί να τα ξέρουν και οι υπόλοιποι. Γι' αυτό το λόγο θέλω να μοιραστώ κάποια πράγματα μαζί σας. Να σας πω ότι εδώ δεν διακυβεύεται μόνο το χαμόγελο της Κερκυράς, διακυβεύεται όλο το χαμόγελο. Υπάρχει μια μεθοδευμένη επίθεση από συγκεκριμένο άτομο-άτομα, και υπάρχει μια μεθοδευμένη διαδικασία, οπότε εμείς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε οτιδήποτε κάνουμε, με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί αν θυμόσαστε το καλοκαίρι ξεκίνησε μια νομοθεσία η οποία έβαζε έξτρα οικοδομικές διαδικασίες και το κυριότερο απ' όλα ο υπουργός μπορεί να καθαιρέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ενός φορέα, ενώ αυτό είναι δουλειά, αν γίνει κάτι κακό, ενώ αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, το ξέρετε και ειδικότερα με τους βουλευτές που έχω μιλήσει και με άλλους και στην υπόλοιπη Ελλάδα, το χαμόγελο δεν μπήκε σε καμία κομματική διαδικασία. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, σεβόμενοι όχι μόνο τα παιδιά που είναι εδώ στην Κέρκυρα, αλλά και κάποιες πολλές χιλιάδες παιδιών που στηρίζουμε σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο τα παιδιά, ξέρετε.
τα μπερδεύουμε λίγο. Δεν είναι τα παιδιά που είναι στα σπίτια, είτε τα σπίτια φιλοξενίας, είτε τα σπίτια ημερήσιας φροντίδας. Είναι και τα παιδιά που στηρίζουμε, 17.000 παιδιά στηρίζουμε τις οικογένειές τους αυτή τη στιγμή στα κέντρα στήριξης όλη την Ελλάδα. Είναι τα παιδιά με προβλήματα υγείας, ασθενοφόρα, όλες αυτές οι δράσεις οι οποίες υπάρχουν, που δυστυχώς κάποιοι προσπαθούν να το, όχι να το χαλάσουν γιατί υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, γιατί αποδομήθηκε αυτό με τη συνέντευξη τύπου. Θα ήθελα λοιπόν να προσπαθήσω να μοιραστώ μαζί σας κάποια πράγματα πολύ σημαντικά όσον αφορά το χαμόγελο της Κέρκυρας. Καταρχάς να ενημερώσω ότι έχει σταλεί πλάνο στην υφυπουργό, την αρμόδια υφυπουργό, για το ότι αφού είδαμε ότι δεν γινόταν τίποτα μέχρι τελευταία στιγμή, δεν υπάρχει καμία διάθεση να αλλάξουν αυτά, γιατί εκτός των άλλων οικοδομικών που μιλούσαν προηγουμένως, υπάρχει και κάτι πράγματα τα οποία έχει υποσχεθεί ότι θα τα αλλάξει, όπως ένα χώρος για να βλέπουν οι γονείς τα παιδιά. Δηλαδή, είχαμε πει ότι αυτό είναι απαράδεκτο να μπαίνουν κάποιοι γονείς μέσα στο σπίτι και με προβλήματα που έχουν συνήθως ναρκωτικών κλπ. Και γι' αυτό το λόγο κανονίζουμε, γιατί πρέπει τα παιδιά να βλέπουν τους γονείς τους, σε άλλο χώρο. Υπάρχει επίσης ξεχωριστό ιατρείο και υπάρχει επίσης ξεκούραση για τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι είναι με βάρδιες. Δηλαδή, δωμάτιο ξεκούρασης. Μιλάμε για πολλά δωμάτια. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω λοιπόν εντάχει να σας πω δύο πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Καταρχάς, όλα ξεκίνησαν από το γιο μου. Εγώ δεν ήμουνα ο φιλάνθρωπος που ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη ήρθα για να κάνω, ούτε να πλουτίσω από το χαμόγελο. Γιατί είχα μια δουλειά η οποία έβγαζε πάρα πολλά χρήματα. Γιατί αν τώρα ήμουν υπάλληλος σε μια εταιρεία μεγάλη, θα έπαιρνα πάρα πολλά χρήματα. Διάλεξα λοιπόν έναν δρόμο, ο οποίος είναι αυτός που μόλις ο γιος μου και το οποίο εγώ τον στερνίστηκα και σώθηκα, γιατί και εγώ δεν θα υπήρχα σήμερα αν δεν υπήρχε το χαμόγελο, με την έννοια της προσπάθειας που γίνεται. Αυτό το μικρός λοιπόν, για τον οποίο δίνω λογαριασμό μαζί με την κοινωνία για το χαμόγελο του παιδιού, δεν μου ανήκει, το τονίζω αυτό, γιατί μερικές φορές μπερδεύουν ότι είναι ένας φορέας και νομίζω ότι τους ανήκει ο φορέας. Ο φορέας ανήκει στην ελληνική κοινωνία που όλα αυτά τα χρόνια συμπαραστάθηκε, ανήκει στα παιδιά, πρώτα στα παιδιά, η κοινωνία είναι αυτή που έδωσε τη συμπαράσταση, και ανήκει γενικότερα σε αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια μαζί με τους φορείς, μαζί με τους θεσμούς που συμμετέχουμε και κάνουμε πράγματα και διαχρονικά και μακριά από κομματικές και άλλες διαδικασίες. Μέσα από αυτό το ημερολόγιο λοιπόν ξεκίνησαν όλα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν θα έρθω από τη μια μέρα στην άλλη τώρα ξαφνικά, 27 χρόνια μετά, να ξεχαστεί. Μεγαλώσαμε γενικότερα στα σπίτια μας 1.044 παιδιά. Σήμερα μεγαλώνουν στα σπίτια 215 παιδιά. Έχουμε προτεραιότητα την υιοθεσία και την αναδοχή που είναι ευλογία. Και είναι ευλογία γιατί πολύ καλύτερα από τον καλύτερο χώρο είναι μια οικογένεια. Γι' αυτό το λόγο το χαμόγελο κάνει τις περισσότερες υιοθεσίες και αναδοχές από φορέα στην Ελλάδα. Και αυτό είναι το δείχνουν τα νούμερα και όχι εγώ. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω όμως με αριθμούς, γιατί είναι πολύ αριθμοί. Αυτή τη στιγμή όμως να σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ότι υπάρχουν παιδιά που μπορούν να πάνε για αναδοχή και δεν υπάρχει ζήτηση από τις υπηρεσίες. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα που δεν θα το αναλύσω και πάλι. Αυτή η έννοια της αποδηματοποίησης είναι λίγο μπερδεμένη. Θέλουμε λοιπόν να προωθηθεί η έννοια της αναδοχής και της υιοθεσίας, αλλά δεν μπορούν όλα τα παιδιά να πάνε για αναδοχή και υιοθεσία. Αυτά είναι κάποια από τα σπίτια. Τα σπίτια μάλλον που μας έχουν δώσει, μας έχουν παραχωρήσει, έχουν δημιουργήσει για μας, για το χαμόγελο. Στην Αττική, Ικαρέα, Περιστέρι, Μοσχάτο, Μιλίσια, Μαρούσι. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Κόνιθος, Κέρκυρα, Αίγιο, Καβάλα, Κυλλήνη. Και από αυτά που διαπιστώσαμε, τα δύο σπίτια που έχουν κάποια θέματα που οι μηχανικοί μας έδωσαν τα στοιχεία, είναι που δεν μπορούν να γίνουν δηλαδή άμεσα κάποιες διαδικασίες,
είναι του Περιστερίου και της Κέρκυρας. Δεν αποφασίσαμε να κλείσουμε κάτι. Ούτε η λογική, όταν πήγα και είδα τον Δήμαρχο, γιατί ήθελα πρώτα τον Άρχοντα της πόλης και τις παρατάξεις να μιλήσω. Εξήγησα ότι το Μάιο, 22 Μαΐου, που δεν είμαι ποτέ, είναι λίγη προθεσμία. Άρα, εάν δεν έχεις κάνει τις διαδικασίες αυτές, 1-5 χρόνια φυλακή, μέχρι 100.000 πρόστιμο και καθαίρεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάποια στιγμή που συνάντησα τον Πρωθυπουργό, μου είπε τελείωσε, το τακτοποιήσαμε. Του λέω, όχι κύριε Πρωθυπουργέ, δεν τακτοποιήθηκε, με κάλεσε και πήγε στο γραφείο του. Μου ζήτησε να του κάνω τις προτάσεις, που τις είχαμε ξανακάνει και έγιναν πάλι προτάσεις. Περίμεναμε λοιπόν κάποιο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν επίθεση κατά μέτωπον από ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο για αποδόμηση του χαμόγελου και για προσπάθεια μέσα στις γιορτές να μας κόψουν τα πόδια. Με πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, δεν υπάρχουν και είναι αφηρημένα. Να σας πω μια λεπτομέρεια. Μιλήσαμε προηγουμένως εδώ. Ανανεώθηκε η πιστοποίηση από το Υπουργείο Εργασίας και μάλιστα από τη συγκεκριμένη υφυπουργό μέχρι το 2024. Και η ανανέωση πιστοποίηση σημαίνει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια φροντίδα που μόνο το χαμόγελο έχει στην Ελλάδα, δεν νομίζω να υπάρχει άλλος φορέας. Ανανεώθηκε λοιπόν μέχρι το 2024 και μέσα εκεί ήταν όλες οι διαδικασίες. Τα σπίτια, οι αδειοδοτήσεις, οι λειτουργίες, γιατί το τονίζω, δεν είναι μόνο τα σπίτια. Είναι οι εξαφανίσεις, τα θέματα εξαφανίσεων της βίας, κακοποίηση, bullying. Είναι η υγεία, τα πολυατρία. Είναι 1.000 πράγματα τα οποία κάνει το χαμόγελο του παιδιού. Άρα, μέχρι το 24 έχουμε πιστοποίηση. Γιατί ξαφνικά ερχόμαστε τώρα και μπαίνει μια διαδικασία με τα έξτρα οικοδομικά για τις άλλα θέματα, αν προσέξατε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τουναντίον είμαστε περισσότερο από την νομοθεσία καλυμμένη. Άρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο από τα οικοδομικά. Και το γεγονός ότι υπάρχει μια δαμόκλειο σπάθη με ένα αντισυνταγματικό νόμο. Αυτό που έγινε με την καθαίρεση Διοικητικού Συμβουλίου και μάλιστα είχαμε τα προβλήματα της Κιβωτού που δεν ξέρουμε και εκεί τι έγινε, τι δεν έγινε, γιατί δεν έχει αποφαρθεί δικαιοσύνη. Και όταν αποφαθεί η δικαιοσύνη ορίζει και κάνει πράγματα. Συνεχίζει λοιπόν και παίρνουμε και σβάρνα και το χαμόγελο. 27 χρόνια δουλειάς, 27 χρόνια. Ξέρετε πόσα παιδιά έχουμε στηρίξει. Μπείτε σας παρακαλώ στο site, γιατί έχω μια παρουσίαση, δεν θέλω να την κάνω για να μην κουράσω, γιατί αυτή τη στιγμή όλων η αγωνία είναι τα παιδιά. Το όνειρό μας, το όραμά μας, ήταν αυτή η ταμπέλα η οποία δημιούργησε μέσα το σπίτι, το αγρόκτημα, τη ζωή των παιδιών. Και έγιναν διάφορα γεγονότα, τα ξέρετε, όλοι οι Κερκυραίοι. Τώρα, αν υπήρχε κάποιος που διαφωνούσε, δεν ξέρω, εγώ είδα όλους τους Κερκυραίους να είναι κοντά. Να μην ξεχάσουμε πώς έγινε αυτό. Το αγρόκτημα παραχωρήθηκε από την Κοινοφελή η Αδερφότητα Μαγουλάδων και μερικές φορές θυμάμαι τον Κωνσταντίνο Πουλημά που γεμάτος πίεση να πάρει σάκα και οστά, να μπαίνουν παιδιά μέσα, να μπουν παιδιά, με έφερε από την Αθήνα και με πήγε στις Μαγουλάδες να με πείσει ότι πρέπει να γίνει κάτι γιατί αυτό καταστρέφεται, δεν έχει γίνει τίποτα κλπ. Να είναι καλά εκεί που είναι ένας φωτισμένος άνθρωπος. Ήταν ένας φωτισμένος άνθρωπος που πραγματικά μας έδωσε πράγματα. Μέχρι σήμερα έχουμε μεγαλώσει 71 παιδιά. Δεν φέραμε τα παιδιά εδώ για να μην δημιουργήσουμε συναισθήματα παραπάνω που μεγάλωσαν. Βλέπω έναν μόνο εδώ,
τον οποίο ήρθαμε μαζί, ο οποίος ξεκίνησε από την Κέρκυρα, ήταν από την Κέρκυρα και προχώρησε τη ζωή του και έγινε σπουδαίος και τρανός. Τον έφερα για να με στηρίξει και όχι να μιλήσει φυσικά. Το σπίτι, ξέρετε που βρίσκεται, ξέρετε τι γίνεται, ξέρετε πως το περιποιούμαστε. Δεν το έχουμε αφήσει ποτέ να καταρρεύσει. Δεν το έχουμε αφήσει ποτέ να είναι περιποιημένο. Έχουμε βελτιώσει τις συνθήκες βάσει των δεδομένων που μας ορίστηκαν, όπως βλέπετε. Και προσπαθούμε να περιποιηθούμε και την περιοχή και το χώρο γύρω, αλλά και το σπίτι. Με τα ζώα που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν, με τους εσωτερικούς χώρους που τους διαμορφώσαμε όσο μπορεί περισσότερο παιδικά μπορούσαμε. Εντάξει, υπάρχει εκείνος ο φούρνος που έφτιαξαν κουλούρες κάποτε παλιά οι γυναίκες μου έλεγαν και που είναι από πυλό και από στάχη. Δεν τον γκρεμίσαμε για να μεγαλώσουμε το δωμάτιο εκείνο, γιατί είναι ένα σημαντικό στοιχείο του σπιτιού αυτό, όπως πολλά στοιχεία που έχει μέσα είναι σημαντικά. Μου έλεγε μην ξαναπείς αυτό το μοροφίντο, γιατί το μοροφίντο είναι απλώς ένας στίχος ελαφρύς, μου είπε κάποιος κύριος προηγουμένως. Μην το ξαναπείς λέει, γιατί ακούγεται περίεργα. Εγώ απλώς είχα υπόψη μου ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό μέσα σε δύο εποχές που έγινε το κτίριο. Μία εποχή ήταν με ξυλάκια και μετά εμείς το καλύψαμε και στην άλλη εποχή ήταν με λιγαριές, με ελιές. Άρα το θεωρούσα πολύ σημαντικό αυτό να μην χαλάσει. Και έχει συγκεκριμένα τετραγωνικά. Βλέπετε λοιπόν ότι οι συνθήκες είναι καλές. Το στρεσάρισμα του χώρου δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Για να γίνει άλλο ένα δωμάτιο, ενώ μας είχαν υποσχεθεί ότι έτσι τρομάξαμε και βρεθήκαμε, γιατί είναι μια μεθοδευμένη διαδικασία πλέον. Δεν είναι απλά ο νόμος. Ο νόμος έγινε σε κάποια σημεία με μέθοδο. Άρα λοιπόν, γίνεται δεν γίνεται, αυτό θα απαντηθεί από κάποιους που ξέρουν. Έτσι λοιπόν, περιμένοντας τηλεμετόμο στις 22 του Μάιου, είπαμε ότι να αλλάξουμε τη λειτουργία και να γίνει ημερήσια φροντίδα. Αυτό ήταν το σκεπτικό και αυτή ήταν η ιδέα που δώσαμε. Αν είχαμε σκοπό να το κλείσουμε, θα φέρναμε καινούργιο λεωφορείο. Προχτές ήρθε, εμένα προχτές πήρε τον αριθμό και σε λίγο ανεβαίνει στις Μαγουλάδες. Είναι ταγμένο και ορισμένο για τη χαμηλή Μαγουλάδων. Αυτό το λεωφορείο, ένα πεσύγχρονο λεωφορείο που να είναι καλά. Το Ίδρυμα στη Γερμανία μας έδωσε τη δυνατότητα, καθώς επίσης και κάποιες άλλες εταιρείες που μας στήριξαν, καθώς επίσης και η ανακατασκευή των μπάνιων, άσχετα με την νομοθεσία. Εμείς είχαμε μάλιστα κάποια καθυστέρηση λόγω της πανδημίας, δυσκολευόμαστε σε κάποια πράγματα. Είχαμε πει λοιπόν ότι τα μπάνια θα επισκευαστούν έτσι και αλλιώς για λόγους ευταξίας, για λόγους υγιεινής, για λόγους καλής λειτουργίας του σπιτιού. Θα ήθελα να σας διαβάσω μια μικρή έκθεση του συνήγορου του παιδιού που είχε επισκεφτεί το σπίτι μας. Επιστρέφοντας στην Αθήνα μετά την επίσκεψή μου στην Κέρκυρα, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω θερμά για τη διευκόλυνση μεταφοράς μου κλπ. Πρωτίστως όμως θα ήθελα να σας συγχαρώ για το εξαιρετικό κλίμα που διαπίστωσα ότι έχετε δημιουργήσει στο σπίτι φιλοξενίας ανάμεσα στα παιδιά αλλά και στο προσωπικό για την ποιοτική φροντίδα των φιλοξενόμενων παιδιών και την ενίσχυσή τους στο να βιώνουν και να εκφράζουν την ισότιμη συμμετοχή τους στα κοινωνικά αγαθά.
αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τη συμπαράσταση επαγγελματιών και εθελοντών. Ελπίζω η ελληνική πολιτεία να αναγνωρίζει και να στηρίζει διαρκώς το έργο σας, όσο οφείλει με την πλαισίωση και υποστήριξη υγιών στοιχείων της τοπικής κοινωνίας. Παρακαλώ, μεταφέρετε στα παιδιά του σπιτιού τη βαθιά χαρά μου για τη γνωριμία, μας, τις ευχές μου για επιτυχία στα επόμενα βήματα της ζωής τους και την υπόσχεσή μου ότι θα προσπαθήσω να ξαναβρεθώ κοντά τους με την πρώτη ευκαιρία. Υπήρχε η έκθεση αξιολόγησης περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Υπήρχαν, όπως γίνεται σε μια αξιολόγηση. Αυτό βοηθάει. Η εποπτεία και ο έλεγχος είναι πολύ σημαντικό και είναι καλοδεχούμενοι, γιατί είχε βγάλει μια διαδικασία, είχαν βγάλει μια διαδικασία ότι το χαμόγελο δεν θέλει έλεγχος. Χαιρόμαστε να έρχεται έλεγχος, χαιρόμαστε να έρχεται μια εποπτεία, γιατί έτσι βελτιώνεις και τη λειτουργία σου ή αποφεύγεις να κάνεις λάθη. Αυτά είναι στη διάθεσή σας. Δεν θα σας τα διαβάσω φυσικά. Μια λεπτομέρεια όμως που δεν φαίνεται εδώ. Αδειοδοτηθήκαμε από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με χορήγηση άδειας είδες και λειτουργίας στο σύλλογο με την επωνυμία το χαμόγελο του παιδιού για το σπίτι φιλοξενίας στην Κέρκυρα. Με τον έλεγχο και την συμμετοχή της νομαρχίας τότε. Και το Υπουργείο, επειδή μας έδινε άδεια σε όλα τα σπίτια, μας έδωσε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για το σπίτι της φιλοξενίας στην Κέρκυρα κλπ. Με την προϋπόθεση στα παιδιά θα είναι έτσι. Σκοπός της φιλοξενίας είναι η κοινωνική φροντίδα παιδιών που είναι προστατεύτα και βρίσκονται σε κρίση. Έχουμε άδεια. Δεν είμαστε παράνομοι. Γιατί περνάνε κάποια μηνύματα περίεργα, δεξιά και αριστερά. Τον Απρίλιο του 2022, ο νόμος υπαριθμών 4.921 μιλάει για τους όρους λειτουργίας φορέων κοινωνικής προστασίας και σχετικές κυρώσεις. Είχαμε κάνει και εμείς προτάσεις γι' αυτό. Στη διαβούλευση. Πολύ σημαντικές. Και παραπάνω από αυτά που όριζε ο νόμος αυτός. Γιατί πρέπει η παιδική προστασία να είναι προστατευμένη. Δεν μπορείς να έχεις παιδιά για προστασία και να τα κακοποιείς. Δεν μπορείς να αφήνεις κάποιους ανθρώπους και να συμπεριφέρονται άσχημα σε παιδιά. Το χαμόγελο έτσι κι αλλιώς έχει διάφορα επίπεδα εποπτείας, εσωτερικούς ελέγχους και διαδικασίες και έχει μια ομάδα διαπιστημονική η οποία παρακολουθεί τη φροντίδα, γιατί πουθενά σε κανένα νόμο δεν μιλάει για φροντίδα. Μιλάει για ψυχρά πράγματα. Φροντίδα του παιδιού είναι το κυριότερο από όλα. Και αν δεν υπάρχει μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι φροντίδα, τότε δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει καθόλου. Και αφορά μόνο τα ιδιωτικά και όχι τα δημόσια και τα εκκλησιαστικά. Εμείς πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να είναι κάτω από το μικροσκόπιο. Μικροσκόπιο, ούτε καν φακός. Και αυτό το που έγινε τότε με την αφορμή ότι κάτι έγινε στο ένα ίδρυμα στην Καλυθέα και έγιναν όργια λέει στην Καλυθέα σεξουαλικές αυτές μεταξύ παιδιών και εργαζομένων. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Και με ταχύτατη διαδικασία, χωρίς να έχει περάσει από την δικαστική και άλλη έρευνα, μπήκαν μέσα και το κλείσανε. Κατευθείαν. Βγήκαν τότε, μίλαγε ο υφυπουργός, που γίνεται μέσα τα διάφορα κλπ. Αποτέλεσμα. Σταμάτησε η χρηματοδότηση, αγκαίδα δουλευμένα, έκλεισε, διαπομπεύτηκαν οι άνθρωποι, πήγε ένα υποκατάστημα ενός φορέα διεθνού και πήρε τα παιδιά από μέσα, λες και είναι πράγματα. Εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν υπήρχε νιάξιμο για τα παιδιά. Και το κλείσανε. Τι έγινε?
Αποδείχθηκε από την έρευνα της Αγγελικής ότι δεν συνέβαινε τίποτα από όλα αυτά. Το ακούσατε αυτό? Δεν το ακούσατε. Μόνο το πρώτο ακούσατε. Έτσι λοιπόν διαποβεύτηκαν οι άνθρωποι, παρέμειναν είτε διοικητικό συμβούλιο είτε οι εργαζόμενοι και δεν έγινε τίποτα. Δεν ακούστηκε αυτό και δεν αφέθηκε να ακουστεί. Τέτοιους κινδύνους αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε πώς αισθάνεσαι όταν προσπαθείς να κρατήσεις εσύ και οι συνεργάτες σου. Γιατί έχουμε, πρέπει να σας πω έτσι, 480 συνεργάτες, περισσότερο επιστημονικό προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύουμε στους θεσμούς. Υπηρετούμε τους θεσμούς. Γιατί αν δεν λειτουργούν οι θεσμοί ενός κράτους, καμία ΜΚΟ που δεν είμαστε εμείς ΜΚΟ και κανένας εθελοντικός οργανισμός δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει και να κάνει πράγματα. Συμπληρώνουμε τους θεσμούς του κράτους. Και έχουμε σύμφωνα συνεργασία σχεδόν με όλα τα υπουργεία. Διαχρονικά και εκτός κομμάτων και διαδικασιών που υπάρχουν. Και γι' αυτόν τον λόγο παρακαλούσα, είναι κάποιοι βουλευτές εδώ, τους παρακαλούσα να μην το προωθήσουν. Υπήρχαν κάποιες καλές ιδέες. Να μην το προωθήσουν, μήπως φανεί ότι είναι κομματικός δάκτυλος και δημιουργηθεί πρόβλημα. Και προσπάθησα να το αποφύγουμε όλο αυτό που συμβαίνει με την υπουργική απόφαση. Σε κάποια από αυτά, όπως τουλάχιστον το Περιστέρι περισσότερο και εδώ, μου είπε πριν λίγο, δεν θυμάμαι το όνομά σας, ότι υπάρχει δυνατότητα. Εμάς οι μηχανικοί άλλα μας έλεγαν, εμάς οι μηχανικοί άλλα μας όρισαν και μάλιστα πήγαν σε όλα τα σπίτια, άρα δεν είχαμε το ίδιο πρόβλημα και με τα άλλα σπίτια, είχαμε το πρόβλημα με τα δύο σπίτια μόνο. Το βλέπουμε. Εκφράσαμε και αιτιολογήσαμε τις αισθάσεις μας, κυρίως επί των κτηριολογικών προδιαγραφών, και καταθέσαμε πάλι τις προτάσεις μας και την τελευταία πρόταση κατατέθηκε προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Γιατί είπε κάποιος, ενημερώθηκα, ότι αφού δεν μπορούσατε να βρείτε άκρη, γιατί δεν πηγαίνατε στον Πρωθυπουργό. Πήγαμε, δεν κάθομαι όμως να μιλάω και να μπλέω τι έγινε εκείνο και να καταγγέλω και να. Δεν είναι στις αρχές του χαμόγελου. Δεν είναι η αρχή μας να βγαίνουμε και να κάνουμε πράγματα και να φωνάζουμε και να βρίζουμε και να κάνουμε. Η αρχή μας να προστατεύουμε αυτό που είναι το ιερότερο, που είναι τα παιδιά, αλλά με δομές, με διαδικασίες, συγγνώμη, δομημένη διαδικασία, όχι παιχνίδια στις πλάτες των παιδιών. Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές με τους αρμόδιους του Υπουργείου, έχουμε λάβει πολλές υποσχέσεις με τους νομικούς και άλλους, δεν έγινε τίποτα. Μένουμε ξεκρέμαστοι. Με μια νομοθεσία που ενώ εδώ, σε εσάς, όταν είχε γίνει η συνάντηση, υπήρξαν 1000 υποσχέσεις. Έτσι αποφασίσαμε να προστατεύσουμε τα παιδιά όλου του χαμόγελου. Γιατί αν γίνει αυτό που φοβόμαστε ότι θα γίνει, γιατί δεν έχουν μέσα κάποιοι άνθρωποι που μας έλεγαν πράγματα και δημόσια κιόλας, γιατί τα πήραν πίσω και δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως. Πώς θα αφήσουμε λοιπόν έκθετο το χαμόγελο, τα παιδιά που στηρίζουμε σε όλη την Ελλάδα? Έτσι κι αλλιώς για κάθε παιδί έχουμε ένα εξατομικευμένο πλάνο. Δεν κάνουμε έτσι αυθαίρετες κινήσεις, ούτε θα κάναμε τίποτα αυθαίρετες κινήσεις. Σίγουρα το καλύτερο είναι να παραμείνουν τα παιδιά εκεί που ήρθαν κοντά με τους φίλους τους, τις φίλες τους, στο σχολείο τους, καθηγητές τους, και είδα αυτό το μεγαλείο που έγινε με τα παιδιά, γιατί εκεί στάκομαι στα παιδιά και στον κόσμο φυσικά, αλλά τα παιδιά είναι πιο, ξέρετε, πιο ανιδιοτελή σε κάποια πράγματα. Ο σκοπός ήταν να γίνει σπίτι μερίσιας φροντίδας, με το υπάρχον προσωπικό. Γιατί έχει αποδείξει το σπίτι ημερήσιας φροντίδας ότι προσφέρει ένα τεράστιο έργο σε παιδιά που η οικογένειά σου είναι σε κρίση. Όχι φτωχά παιδιά. Σε κρίση και που μπορείς να στηρίξεις και τους ενήλικες και τους ανήλικους. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι που μια οικογένεια μπορεί να είναι σε κρίση και από ό,τι ενημερώθηκα υπάρχουν οικογένειες στην περιοχή. Συνεργαστήκαμε με το Δήμο
Με την Κυριακό Καλή δεν έγινε ενδελεχής, αλλά έγινε μια έρευνα να δούμε τι γίνεται. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω ιδιαίτερα να βρούμε οποιαδήποτε λύση, να βρεθεί οποιαδήποτε λύση βιώσιμη και χωρίς να έχουμε τον κίνδυνο της λεμιτόμου που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γιατί ο δημοσιογράφος ο συγκεκριμένος προσπαθεί να βρει πράγματα από εκεί που δεν υπάρχουν. Πηγαίνει και ψάχνει να βρει τα παιδιά μας, να βρει κάτι για να αρχίσει αυτό το γνωστό τροπάριο. Κάναμε 3,5 ώρες συνέντευξη τύπου και παρουσιάσαμε όλα τα δεδομένα. Αλλά δεν υπήρξε κάτι μεμπτό. Αλλά πετάγοντας μια κουβέντα, υιοθεσίες, λέει, περίεργες. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις υιοθεσία περίεργη. Όσοι είναι στις περιφέρειες και όσοι ασχολούνται με υιοθεσίες, είναι το γνωστό τροπάριο που είχε ξεκινήσει με την Κιβωτό, που σας λέω, δεν κατηγορούμαστε για τίποτα. Και δεν θα έρθω να απολογηθώ για κάτι, γιατί δεν υπάρχει κάτι να απολογηθώ. Αφηρημένες μόνο συκοφαντίες από ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Και πάλι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας ζητήσω να μην γίνει το θέμα πολιτικό. Δεν είπαμε ότι θα κλείσουμε το χώρο. Είπαμε ότι θα βρούμε λύση, γιατί δεν υπάρχει καμία υπόσχεση γραπτή που να μας δίνει τη δυνατότητα να πιστέψουμε αυτά που πριν από κάποιο διάστημα εδώ στην Κέρκυρα είχε υποσχεθεί η κυρία Υπουργός. Άρα λοιπόν το ρισκάρεις. Ρισκάρεις όλο το σύλλογο που τον περιμένει στη γωνία. Και εντωμεταξύ υπήρχε και μια έτσι διαδικασία που θα πω μόνο αυτό. Να έρθουν κάποιοι και να βρουν ακατάλληλο το κτίριο. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί εκτίθεμαι και γιατί υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις πίσω από αυτή τη διαδικασία. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έργο μας, ένα έργο το οποίο δεν αμφισβήτησε κανένας. Δεν αμφισβήτησε κανένας. Άρα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πετάμε συκοφαντίες. Ξέρετε ποια είναι η επιτυχία του χαμόγελου τόσα χρόνια. Όλες αυτές τις συνεργασίες με τους διεθνείς οργανισμούς, οι εμπειρίες που πήραμε, οι συμμετοχές μας σε αυτούς τους οργανισμούς. Δεν θα σας αναφέρω, γιατί είναι πολύ σημαντική και έχουμε συνιδρύσει ευρωπαϊκούς θεσμούς, οι οποίοι λειτουργούν και πριν λίγο καιρό για τις εξαφανίσεις. Πριν λίγο καιρό βραβευτήκαμε στις Βρυξέλλες γι' αυτό. Όμως το κυριότερο απ' όλα είναι η συνεργασία με τους θεσμούς του κράτους. Δεν κάνουμε τίποτα αν δεν συνεργαστούμε με την περιφέρεια, με το Δήμο, με το Υπουργείο. Έχουμε σύμφωνα συνεργασία σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε με όλα τα υπουργεία, τα συναρμόδια υπουργεία. Έχουμε με τις περισσότερες περιφέρειες, με τους περισσότερους δήμους, με τις ένοπλες δυνάμεις και με τα σώματα ασφαλείας. Ξέρετε, μου είπανε, τι ενόχλησε. Ότι το χαμόγελο του παιδιού, και αυτό θα σας διαβάσω μόνο, το χαμόγελο του παιδιού, 88% προσφέρει ουσιαστικό έργο στην ελληνική κοινωνία. 85% έχει τη δύναμη να κινητοποιεί τις αρχές και τον κόσμο. 81% είναι σε οργανωμένος φορέας και δουλεύει σωστά. 78% κάνει δράσεις που δεν γίνονται από άλλους φορείς. 78% αποτελεί τον πιο αξιόπιστο μη κυβερνητικό φορέα στην Ελλάδα. Είναι στη διάθεσή σας αυτή η έρευνα, τελευταία που έγινε για τα 27 χρόνια του χαμόγελου. Στηρίξαμε 1.915.000 στα 27 χρόνια. Και λάβαμε 4.541 κλήσεις. Και πονάει όταν έρχεται να σε κατηγορούν και να σε συκοφαντούν
μάλλον σε συκοφαντούν γιατί δεν κατηγορούν, γιατί δεν έχουν αφηρημένα πράγματα. Μου είπε, έμαθα από κάποιον εργαζόμενο, κάποιος που απολύθηκε, κάποιος που φέρθηκε βία σε ένα παιδί και απολύθηκε, πήγε στο δικαστήριο, κάποιος έτσι, κάποιος αλλιώς. Αφηρημένα και πεταγμένα πράγματα στον αέρα. Και πρέπει το 2021 καλύψαμε, στήριξαμε 48.000 παιδιά. Το 2022, το πρώτο εξάμηνο, στηρίξαμε 38.000 παιδιά. Είναι πολλά τα παιδιά που στηρίζει το χαμόγελο, πάντα με τους θεσμούς. Και κάποιοι έχουν γνώση και από μέσα από το χαμόγελο. Έχουν έρθει, είναι ανοιχτό, είναι ένα κλειστό χώρο. Έχουν μπει μέσα στο σπίτι, έχουν μπει μέσα στους χώρους μας. Είναι εξωστρεφής φορέας. Και λάθη που γίνονται, και αν γίνουν λάθη, είναι να τα διορθώνουμε. Θα μας κάψει κάποιος γιατί έγιναν ενδεχομένως κάποια λάθη. Λάθη βέβαια όχι σε βάρος των παιδιών. Αυτό έχει σημασία. Όλα αυτά τα παιδιά που στηρίξαμε, όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε στα σχολεία, ακόμη και αυτό το επιχειρησιακό κέντρο που έγινε με την συμμετοχή των συνεργατών μου και συναδέλφων μεγάλων εταιριών από το παλιά, γιατί προέρχομαι από επιχειρηματικά από το χώρο της πληροφορικής, ακόμη και αυτό το λιδωρούν. Γιατί αυτή τη στιγμή η καρδιά του επιχειρησιακού είναι στην Αθήνα, διασυνδεδεμένη με όλα τα κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Και λαβαίνουμε πάνω από 200, όπως είδατε, πάνω από 200.000 κλήσεις. Και σώζονται παιδιά μέρα παραμέρα που δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό. Και έχουν το δικό τους chat, τη δυνατότητα που μας έφτιαξε η Εθνική Τράπεζα, γιατί όλα τα περισσότερα γίνονται με συμμετοχή των εταιριών σε είδος. Και το διοικητικό μας είναι μόλις 12%. Τα ασθενοφόρα, τα αυτοκίνητα έκτακτης ανάγκης. Ναι, είμαστε περήφανοι γιατί μεγαλώνουμε αυτά τα παιδιά. Ο ένας είναι τώρα στα ελικόπτερα του στρατού και οι άλλοι είναι από διακίνηση. Ήταν η κοπέλα μαζί με τις αδερφές της και άλλοι είναι τελείωσε το διοίκηση επιχειρήσεων. Με γαλλική κουλτούρα, σε γαλλικό σχολείο που μας φιλοξένησαν, γιατί από εκεί που ήρθε είχε γαλλική κουλτούρα. Ναι, γι' αυτό είμαι περήφανος. Για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά που μεγαλώσαμε. Για να μην καταστρέψουν αυτό το ιερό οικοδόμημα που έχει γίνει και που ανήκει στην Ελλάδα, στον κόσμο και στα παιδιά. Γιατί ξέρετε ότι εδώ στην Κέρκυρα τις μονάδες, τον Ιπποκράτη, τον Ασκληπιό, έχουν έρθει, έχουν κάνει προληπτικές ιατρικές, έχουν στηρίξει παιδιά, έχουν γίνει διακομιδές πολύ σημαντικές, έχουν σωθεί νεωνά, γιατί είναι η μονάδα της εντατικής θεραπείας. Κλείνω, μην ανησυχείτε. Βλέπετε κινητές μονάδες ασθενοφόρα εξοπλισμένα, που είναι χορηγίες από εταιρείες, από δομογενείς. Βλέπετε κάτι το οποίο πριν από λίγες μέρες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με την παιδιά του Ιπποκράτη βραβεύτηκε το χαμόγελο για την νοσηλεία κατοίκων παιδιών που είναι διασωληνωμένα στο σπίτι τους. Και ήρθαν οι γυναίκες, οι μαμάδες και μου είπανε: μη σταματήσετε να μας στηρίζετε, δεν έχουμε κανέναν άλλον. Εκτός από τους γιατρούς μας στο Ιπποκράτη, το θεσμό του κράτους, τον οποίο υπηρετούμε, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που έχει την οργάνωση, αν δεν ήταν η ομάδα του χαμόγελου στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, αυτοί τα παιδιά θα ήταν στην εντατική, δεν θα ήταν στο σπίτι και να κατακάλυπταν όλα αυτά. Όταν έρχεται κάποια οικογένεια από την Κέρκυρα για να κάνει θεραπεία στο παιδί της, τους περιμένει ένα σπιτικό εκεί, ένα διαμέρισμα. Και όλη η κάλυψη, η πλήρη κάλυψη της οικογένειας, την επιβίωση, την μεταφορά κλπ. Το ίδιο και τα κοινωνικά πολυιατρία για τα παιδιά. Νομοδοσίες, εκστρατείες, εμβολιασμοί, εξαφανίσεις που φέραμε τεχνογνωσίες και διεργαλεία τα οποία δεν τα είχε δει στον ύπνο η Ευρώπη όταν ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν εμείς μαζί με το
μαζί με το Βέλγιο, μαζί με την Ιταλία και μετά το 116.000 που είναι η γραμμή για τις εξαφανίσεις, που ήταν η ιδέα δική μας, εξαπλώθηκε σε 32 χώρες Ευρώπης. Το Amber Alert, με 170 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Οι ενήλικες. Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Η ομάδα έρευνας και διάσωσης όταν εξαφανίζεται ένα παιδί. Τα κέντρα στήριξης σε όλη την Ελλάδα και στην Κέρκυρα. Τα κέντρα στήριξης τα οποία με αξιοπρέπεια, γιατί δεν ξέρει κανένας ποια οικογένεια πηγαίνει να στηριχτεί, δεν το αφήνουμε να φαίνεται. Γιατί η αξιοπρέπεια μιας οικογένειας είναι το α και το ω. Αν τους βάλεις στην ουρά και περιμένουνε, έχεις χαλάσει το κυριότερο συστατικό που έχει μια οικογένεια, την αξιοπρέπειά τους. Τα σπίτια μέσα σε φροντίδας, όπως σας έλεγα. Τα ρούχα που ξεκινήσαμε να κάνουμε μια απολύμανση, προκειμένου να τα δίνουμε αξιοπρέπεια στις οικογένειες, αλλά περιποιημένα και απολυμασμένα. Μια ολόκληρη αλυσίδα, φοδιαστική αλυσίδα ζωής από το χαμόγελο του παιδιού, με φορτηγά, με ψυγεία, με διαδικασίες. Με πράγματα τα οποία δεν τα έχει δει κανένα στον ύπνο του. Ξέρετε κάτι, χρησιμοποίησαμε, αξιοποιήσαμε τεχνογνωσίες, γνώσεις και επιστημονικότητα μαζί με τα πανεπιστήμια. Αυτή όλη τη διαδικασία, μόνο αν τη δει κανένα, θα καταλάβει. Εκπαιδευτικό κέντρο. Τόσα χρόνια πόσα παιδιά έχουμε εκπαιδεύσει, πόσους εκπαιδευτικούς έχουμε συνομιλήσει σε σχετικά θέματα. Και τους εθελοντές παιδιά, μαθητικό εθελοντισμό του YouSmile, που σε όλη την Ελλάδα κάνουν φοβερά πράγματα και είμαστε περήφανοι για αυτούς. Αυτό είναι το χαμόγελο του παιδιού στην Κέρκυρα και σε όλη την Ελλάδα. Και τώρα ήρθε η στιγμή να απαντήσουμε, να πούμε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, κάποια πράγματα για τη δυνατότητα να μείνουν τα παιδιά εδώ, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα κλείνε. Ούτε το χαμόγελο. Ξέρετε, αυτό που βγήκαν κάποιοι περίεργοι τύποι και είπανε να ξεκονομήσει το χαμόγελο χρήματα, μα δεν πρόκειτο να ξεκονομήσουμε χρήματα, γιατί θα συνέχιζε τη λειτουργία. Αν λοιπόν έχουμε τη διαβεβαίωση ότι δεν θα έρθει λεμιτόμος 22 του μηνός, και από ό,τι φαίνεται δεν την έχουμε, όχι γραπτά τουλάχιστον, γιατί οι υποσχέσεις έχουμε λάβει πολλές. Εμείς φυσικά θέλουμε να παραμείνει, γιατί αυτή είναι. Έκλαψα κι εγώ όπως κλάψαμε όλοι όταν πήραμε αυτή την απόφαση. Δεν την πήρε το χαμόγελο του παιδιού την απόφαση αυτή. Την πήρε κάποιος νόμος, ο οποίος μας υποχρέωσε να.